Αυτή είναι μια καθημερινή εικόνα στην οδό Πλαστήρα, η οποία συνδέει την πόλη της Καλαμάτας με τη δυτική περιοχή, στην οποία μένουν αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι και δραστηριοποιούνται πολλοί επαγγελματίες, ενώ την επισκέπτονται ξένοι και φυσικά καλαματιανοί, απολαμβάνοντας το μπάνιο τους στην πανέμορφη παραλία, τον καφέ, το φαγητό τους και μια σειρά από δραστηριότητες με την κατάσταση του οδοστρώματος τραγική εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια έχει λακκουβίτσες, θέλει διόρθωση και ο Δημότης κατεξοχήν απαιτεί ενημέρωση. Το θα το δούμε, θα το φτιάξουμε, δεν λέει τίποτα. Απτό παράδειγμα, χθες διατηλεφώνου στο 6700, επί της οδού Ψάλτη και Μητροπέτροβα, είναι μια σχήμια η οποία είναι μήνες τώρα. Λέγομαι Πανταζής Δημήτρης, με γνωρίζουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και καλό θα είναι να ακούνε το Δημότη σε τακτά διαισθήματα. Και στην Αναγνωσταρά είναι και στην Αριστοδήμου είναι, παντού είναι, Κοραή και Αριστοδήμου υπάρχει βάθουλωμα. Το έχω δώσει και αυτό, αλλά δεν βλέπω ανταπόκριση. Ο Δήμος πρέπει να φροντίζει να το φτιάξει αυτό το πράγμα. Όχι μόνο ο Δήμος Καλαμάτας και εγώ που μένω στο Δήμο Μεσίνης, πρέπει και ο Δήμος κάτι να κάνει, ας πούμε, να φτιάξει. Οι δρόμοι είναι όπως ήταν πριν 10 χρόνια, πριν 20 χρόνια. Δεν έχει φτιαχθεί. Και στον Νίκα το είχαμε πει και ξανά στον Νίκα και ξανά ήταν στο πρόγραμμα, δεν γίνανε. Και ο κεντρικός δρόμος δεν έγινε. Με τα προβλήματα που έχουμε υπάρχει πρόβλημα. Όλα θα γίνουν όμως κάποια στιγμή. Ο δρόμος αυτός κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβουν οι δήμαρχοι, να τον φτιάξουν και αυτόν κάποια στιγμή, να κοιτάξουν και λίγο δυτικά και να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος, γιατί ήδη έχει πάρα πολύ κίνηση. Ειδικά τώρα την καλοκαιρινή σεζόν και δεν είναι μόνο η καλοκαιρινή σεζόν. Και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν τα αυτοκινητά τους και πηγαίνουν έρχονται στο κέντρο για... Είναι πολύ χαλιά αυτός ο δρόμος. Είναι όλο κομμάτι. Πρέπει να φτιαχτεί κάποια στιγμή. Νομίζω. Ειδικά μετά τις επενδύσεις που γίνονται στην περιοχή, όπως η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα, οι κάτοικοι της δυτικής παραλίας της Καλαμάτας, αλλά και όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, ζητούν από την Δημοτική Αρχή να σκύψει στα δικά τους προβλήματα που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά και σοβαρά. Εδώ δυτικά μας έχουν παραμελήσει λίγο, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν... αλλά πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν να ενδιαφερθούν. Τα ξενοδοχεία εδώ, τα καινούργια τώρα. Δεν επιτρέπεται να είναι αυτός ο δρόμος, νομίζω, κατά την γνώμη και δικιά μου. 5 αστέρων ξενοδοχείο τώρα εδώ, μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει αυτός ο δρόμος να είναι, νομίζω, καλός. Όχι ο καλύτερος, ο καλός. Να θεσπίσουν το πεντάλεπτο του Δημότη. Όποτε γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο στην Καλαμάτα, να υπάρχει το πεντάλεπτο του Δημότη. Και εκ περιτροπής να υπάρχει μια λίστα. Δύο δημότες να απευθύνονται για τα προβλήματα της γειτονιάς. Δεν διεκδικώ δάφνες και αξιώματα, εκφράζω την ομή πραγματικότητα. Τα προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν, αλλά οφείλει κάθε υπηρεσία να τα ιεραρχεί και να τα απειλεί. Σωστό είναι. Σωστό, να ακούν κάποια γνώμη. Πάρε να κοιτάνε τις γειτονίες για να κοιτάνε και οι γειτονίες. Τη δέσμευσή του πως θα γίνουν παρεμβάσεις στην περιοχή έδωσε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της τηλεόρασης BEST ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. Ήδη σήμερα υπέγραψα την διαδικασία να ξεκινήσει ασφαλτοστρώσεις 600.000 ευρώ. Στην πρώτη Οικονομική Επιτροπή αυτή η μελέτη θα κατατεθεί, θα γίνει η έναρξη των διαδικασιών δηλαδή. Όμως η Πλαστήρα η οποία αναφέρεται είναι ενταγμένη μέσα στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, είναι ένα έργο το οποίο το γνωρίζουμε και είναι σε εξέλιξη. Έργα τα οποία είχαν κολλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της υγειονομικής κρίσης και λόγω του ότι δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες. Τώρα όμως όλα έχουν ξεκολλήσει και όλα τρέχουν. Είναι σε εξέλιξη.